Φίλοι και φίλες του Άπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Ήρθαμε στο γήπεδο της Πεύκης για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση της ομώνυμης ομάδας. Η Πεύκη μετέχει στον τρίτο όμιλο της Β' κατηγορίας και μέχρι στιγμής έχει μία νίκη, δύο ισοπαλίες και δύο ήττες στις πέντε πρώτες αγωνιστικές. Την τελευταία αγωνιστική πέτυχε την πρώτη της νίκη, κερδίζοντας εκτός έδρας τον Άρη Χολαργού με 1-0. Μαζί μας έχουμε τον αρχηγό της ομάδας, τον Κώστα Μπούντρα. Κώστα, καλησπέρα. Γεια σας. Λοιπόν, η Πεύκη στις πέντε πρώτες αγωνιστικές έχετε μία νίκη. Ισοπαλίες και δύο ήττες. Δύο, ναι. Για πες μου για την μέχρι στιγμής πορεία της ομάδας στις πέντε πρώτες αυτές αγωνιστικές. Σίγουρα δεν είναι κάτι που θέλαμε. Οι εμφανίσεις μας είναι πολύ καλύτερες από τα αποτελέσματα που έχουμε πάρει. Η νίκη που κάναμε τώρα με τον Άρη Χολαργού πιστεύω θα μας βοηθήσει για τη συνέχεια. Θέλουμε να κάνουμε τώρα στο πρόγραμμα που έχουμε τρεις νίκες να ανέβουμε βαθμολογικά. Ποιοτικά είμαστε πάρα πολύ καλοί και πιστεύω ότι η ομάδα μπορεί να κυριαρχήσει στην κατηγορία. Ακολουθεί τώρα το παιχνίδι με τον Παράδεισο, εδώ στο γήπεδο της Πεύκης, έτσι. Είναι σημαντικό παιχνίδι, μας περνάνε για τρεις βαθμούς, οπότε θέλουμε να νικήσουμε οπωσδήποτε. Και νομίζω ότι με την νίκη αυτή μετά θα κερδίσουμε, θα πάρουμε το momentum και θα μπορέσουμε να κάνουμε και άλλες νίκες και να ανέβουμε βαθμολογικά. Ωραία. Πώς είναι το κλίμα μεταξύ σας? Κλίμα, όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ καλό. Κάνουμε το χαβαλέ μας, περνάμε ωραία. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι για όλη τη χρονιά. Προσωπικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ καλύτερα από τις προηγούμενες χρονιές. Υπάρχει... Και ο αγωνιστικός χώρος, ναι, σε άριστη κατάσταση. Παίζει μεγάλο ρόλο. Γιατί παρουσιάζαμε πολλούς τραυματισμούς με το προηγούμενο γήπεδο. Οπότε όλα καλά. Και το team, το προπονητικό team. Μια χαρά είναι κοντά μας. Μας ρωτάνε συνέχεια τι άμα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Μας καθοδηγούν. Η διοίκηση. Και η διοίκηση είναι πάρα πολύ κοντά. Και ο πρόεδρος και ο γενικός διευθυντής. Είναι όλα καλά. Ποιος θα είναι ο στόχος, Κώστα, της Πεύκης στο πρωτάθλημα? Σίγουρα θέλουμε να είμαστε στις υψηλές θέσεις. Και από εκεί και πέρα ό,τι προκύψει. Ωραία. Ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια για την νίκη με τον Άρη Χολαργού. Και εύχομαι η Πεύκη στη συνέχεια να ανέβει κι άλλο στη βαθμολογία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ.